Για τη Νέα Δημοκρατία, για τη μη περικοπή των συντάξεων με τον επανεπολογισμό μέχρι το 18%, θα την δεχτείτε, θα την ψηφίσετε? Τώρα κοιτάξτε, εδώ είναι αυτές οι γνωστοί πομφόλιγες όπως λέμε, δηλαδή φούσκες. Οι φούσκες σκάνε πολύ γρήγορα, κάνουν λίγο κρότο όταν σκάνε, αλλά μετά τους ξεχνάει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, ή αλλιώς το λέμε τζάμπα μάγκας στην, στην κοινή γλώσσα που λέει ο λαός. Τι λέει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία? Ότι αυτή τη στιγμή, ενώ ακριβώς μέχρι σήμερα μας έλεγε ότι υπάρχει τέταρτο μνημόνιο εξαιτίας της περικοπής των συντάξεων και του αφορολόγητου, της περικοπής του αφορολόγητου, αυτή τη στιγμή θέλει, ή λοιπόν είναι τέταρτο μνημόνιο αυτό, άρα πολύ σοβαρή περίπτωση, νομίζει και λέει στο λαό, με μία τροπολογία εγώ θα το περάσω. Πρόκειται, ας πούμε, προφανώς για μία... Εσείς θα το παλέψετε αυτό? Είναι κάτι το οποίο μπορείτε να πείτε στους συνταξιούχους, ότι δεν θα γίνουν αυτές οι περικοπές με τον νέο χρόνο? Κύριε Παναγιωτόπουλε, εμείς λέμε πρώτον, 500.000 συνταξιούχοι θα δούνε από πρώτου του 19 αύξηση. Αύξηση των συντάξεών τους. Πώς θα τους βλέπετε κι εσείς, είσαστε κατάπληκτος. Ναι. Τα λέμε εμείς εδώ και πολύ καιρό. Αλλά κανείς δεν τα αναμεταδίδει. Από πού θα προκύψει η αύξηση, κυρία Φωτίνη? Ακριβώς, γιατί με τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων έχουν αύξηση εκείνοι που είχαν πολύ χαμηλές συντάξεις. Είναι κυρίως ένα κομμάτι των συνταξιούχων του ΙΚΑ. Δεύτερον, οι υπόλοιποι, οι οποίοι μέσα σε μια συνθήκη του 16, που δεν έκλεινε η δεύτερη αξιολόγηση όπως θυμάστε όλοι, και άρα οδηγιόταν η χώρα στα βράχια, εμείς υπογράψαμε την περιβόητη συνθήκη ότι αν δεν πιάσουμε το 3,5% θα έχουμε υπερπλεώνασμα, έτσι, πλεώνασμα, θα έχουμε δημοσιονομικό κόστος 0, δηλαδή 1,8 δις περικοπές συντάξεων, 1,8 δις χρήματα αντίμετρα, τα οποία είναι αντίμετρα. Θυμάστε τι έγινε με αυτό, αντίμετρα, χλέβαζε όλη η Βουλή. Ναι. Σήμερα τσιμουδιά. Άρα υπάρχει αυτό που λέμε μέτρα αντίμετρα. Άρα υπάρχει αντίμετρα δυνατότητα πέρα από τα αντίμετρα. Ακριβώς. Να υπάρξει αναστολή της συγκεκριμένης απόφασης. Αυτό που έχουμε πει και ο ίδιος Πρωθυπουργός σε όλους τους τόνους είναι ότι βγαίνουμε τις 21 Αυγούστου από τα μνημόνια. Άλλο μνημόνιο δεν θα υπάρξει. Σημαίνει αυτό ότι από εδώ και ύστερα η χώρα δεν θα δανείζεται και θα κάνει μεταρρυθμίσεις αυτές που θέλουν οι δανειστές, όπως καλή ώρα αυτό το μέτρο. Από τη στιγμή όμως που και το Δουνουτού έχει δηλώσει, αλλά και όλοι οι εταίροι, ότι πιάνουμε τα υπερπλεονάσματα, αυτά τα 3,5%, τα βαριά πλεονάσματα που έχουμε υποσχεθεί για τα πρώτα χρόνια, εφόσον τα πιάνουμε, από εκεί και ύστερα η κυβέρνηση είναι ελεύθερη, η κάθε κυβέρνηση, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, από εδώ και ύστερα, να διαπραγματεύεται και να επιβάλλει τη δική της πολιτική. Μάλιστα. Με αυτή την έννοια λέμε υπομονή. Εγώ προσωπικά εδώ και 2 μήνες λέω υπομονή, όλοι θα δούμε τι θα συμβεί, και αυτή η μεγάλη χαρά της Νέας Δημοκρατίας να κόψουμε εδώ και τώρα τις συντάξεις για να επιβεβαιωθεί, άσχετα αν θα υποφέρει ο κόσμος, δεν θα τις τη χαρίσουμε αυτή τη χαρά. Να περιμένει. Να περιμένουμε λοιπόν όλοι. Η κυρία Φωτίου, βγήκαν τα στοιχεία της Ελστάτ και αποτυπώνουν, αν θέλετε, τις πληγές που έχουν αφήσει τα τελευταία χρόνια, όλα τα χρόνια της κρίσης, γιατί δεν ξεκίνησε η κρίση χθες, από το 2010, και βλέπουμε το δημογραφικό πρόβλημα να αναδεικνύεται. Βέβαια ήταν και πριν την κρίση, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά εντάθηκε με το brain drain, με την δυστυχώς κατάσταση στις οικογένειες, δεν γεννάνε μέσα στην κρίση. Εσείς ως πολιτεία, ως κυβέρνηση, αντιμετωπίζετε το θέμα της οικογένειας με τρόπο ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα της υπογεννητικότητας? Ναι, πολύ καλά αναφέρεστε στην Ελστάτ, γιατί αυτές τις μέρες η Ελστάτ εμένα προσωπικά μου έδωσε μια μικρή ανάσα όταν είδα, κύριε Παναγιωτόπουλε, και θα έρθω και στο δημογραφικό, όταν είδα λοιπόν ότι για τα χρόνια 15-16 που κυβερνάμε εμείς,
μόνο για αυτά τα δύο χρόνια, γιατί όταν η Ελστάτ βγάζει για το 17, εννοεί εισοδήματα του 16. Mm-hmm. Άρα, οι Έλληνες λοιπόν με τα εισοδήματα του 15 και του 16 και με τις πολιτικές που κάναμε, μόνο με το νόμο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, έπεσε η παιδική φτώχεια κατά 2 μονάδες, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή αυξανότανε. Πρέπει να σας πω ότι μετά από αυτό είμαι εξαιρετικά αισιόδοξη ότι με τα μέτρα που θα μπουν του χρόνου, δηλαδή το 18, άρα εισοδήματα του 17, αυτά που δώσαμε το 17 και υπενθυμίζω το ΚΕΑ, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, 720 εκατομμύρια, συν 150.000 γεύματα τη μέρα, αυτά τα οποία λιδωρηθήκαμε για αυτά, αυτά όμως ρίχνουν εντυπωσιακά την ηλική στέρηση των παιδιών. Μάλιστα. Δηλαδή η ηλική στέρηση είναι όταν το παιδί λέει εγώ δεν τρώω κρέας όπως πρέπει, δεν πηγαίνω εκδρομή, δεν παίρνω ρούχα, αυτή είναι η ηλική στέρηση. 2 μονάδες κάτω λοιπόν για αυτά τα 2 πρώτα χρόνια, μόνο με το νόμο της ανθρωπιστικής κρίσης, ενάντια στην ανθρωπιστική κρίση. Και έρχομαι τώρα λοιπόν για την ενίσχυση της οικογένειας. Και άρα προβλέπω, για να πω και αυτό, ότι θα φτάσουμε κάτω από το 2008, μόνο με τα στοιχεία που θα δώσει η Ελστά του χρόνου, τέτοια εποχή, και ελπίζω κύριε Παναγιωτόπουλε, εδώ να είμαι ξανά και να μου ασκήσετε κριτική αν κάνω λάθος. Για την ενίσχυση της οικογένειας, κυρία Φωτίου. Τώρα, τι απέδειξε λοιπόν το δημογραφικό. Ξέρετε ότι από το 1993 Επιτροπή της Βουλής Διακομματική έκρουε τον κόδωνα του κινδύνου. Έλεγε ότι έπρεπε να γίνουν πράγματα. Μεταξύ αυτών, το νόμο για την αναδοχή υιοθεσία. Έλεγε ότι και αυτό βοηθούσε στην αντιστροφή. Έλεγε ότι έπρεπε να έχουμε παροχές, υπηρεσίες για το παιδί. Δεν είναι τα επιδόματα που αυξάνουν τη γεννητικότητα. Τι είχαμε εκεί λοιπόν? Είχαμε 92.000 περίπου από τότε γεννήσεις το χρόνο, ενώ έπρεπε να έχουμε πολύ αυξημένες γεννήσεις. Πώς αντιμετωπίζεται αυτό? Είδαμε τα παραδείγματα σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη είδαμε ότι μόνο 2 χώρες, γιατί είναι πανευρωπαϊκό το φαινόμενο της γύρανσης του πληθυσμού, συμβαίνει ένα καλό. Αυξάνεται το προσδόκιμο της ηλικίας, δηλαδή πεθαίνουμε αργότερα. Γερνάμε, αλλά δεν έχουμε γεννήσεις. Αλλά ο πληθυσμός δεν γεννάει αναλόγως για να καλύψει αυτή τη μεγάλη επιμήκυνση βιωσιμότητας που έχει ο πληθυσμός, που ζει δηλαδή το προσδόκιμο της ηλικίας. Λοιπόν, επομένως, δράσεις είδαμε λοιπόν υπάρχουν, ότι μόνο η Γαλλία και η Γερμανία, για διαφορετικούς λόγους. Η μεν Γερμανία το κάλυπτε με τους μετανάστες. Τώρα που παίρνει αυτά τα μέτρα δεν ξέρω πόσο θα το καλύψει. Την γεννητικότητα δηλαδή. Η δε Γαλλία το κάλυπτε αυτό. Ήταν η μόνη δηλαδή που δεν είχαν δημογραφικό πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη, που γερνάει. Γιατί η Γαλλία? Γιατί είχε υπηρεσίες για το παιδί. Είδαμε λοιπόν ότι ένα από τα βασικότερα θέματα ήταν η βρεφονιπιακή σταθμή. Στην Γαλλία μπορείς να πας το παιδί σου από ενωρίς το βρεφονιπιακό 24 ώρες το 24ωρο. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Γι' αυτό στην Ελλάδα πόσους έχουμε? Ακριβώς. Γι' αυτό εμείς αμέσως από την πρώτη στιγμή παραλάβαμε 70.000 θέσεις το 15 για παιδιά δωρεάν στους βρεφονιπιακούς. Αμέσως λοιπόν τι κάναμε? Είπαμε όχι μόνο για την εργαζόμενη γυναίκα, γιατί αυτό ο κύριος Μητσοτάκης είχε κάνει μέχρι τότε, που σήμερα εμφανίζεται λάρς, ότι θα τα βάλει όλα τα παιδιά στους βρεφονιπιακούς. Τότε λοιπόν ήταν μόνο για τους εργαζόμενες. Οι φτωχές και οι άνεργες δεν είχαν είσοδο τα παιδιά τους στους βρεφονιπιακούς, τζάμπα, δωρεάν. Εμείς αυτό το καταργήσαμε. Τι έγινε αμέσως? Φάνηκε το πρόβλημα. Δηλαδή ξαφνικά εμφανίστηκαν πάρα πολλές αιτήσεις, σωστά? Τι κάναμε? Σήμερα, φέτος, θα βάλουμε 120.000 από 120.000 δωρεάν. Και επειδή προφανώς δεν υπάρχουν βρεφονιπιακοί σταθμοί για να βάλεις το παιδί σου, φέτος πιάνουμε 400 καινούριους. Ήδη
οι δήμαρχοι μας έχουν δηλώσει 150 βρεφονηπιακούς σταθμούς που ιδρύουν με δικά μας χρήματα που τους δίνουμε για να τα ιδρύσουν. Θα φτάσουμε τους 400 που έχουμε και το 2019 με 20 θα ιδρύσουμε 1.800 επιπλέον βρεφονηπιακούς σταθμούς. Εδώ θα είμαστε, ελπίζουμε, για να τους ιδρύσουμε και να βάλουμε 165.000 παιδιά δωρεάν, γιατί πιστεύουμε αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που κάνουμε για το παιδί. Βεβαίως, αυξήσαμε τα οικογενειακά επιδόματα. Δεν φτάνει. Τα σχολικά γεύματα. Είναι μεγάλη πολιτική για το παιδί να ξέρει ο άλλος, να έχει εξασφαλίσει το κεφάλι του ότι δεν θα τρέχει σαν τρελός το μεσημέρι για να φτιάνει το παιδί, για το παιδί του γεύμα. Το 19 με 20, 500.000 ζεστά γεύματα κάθε μέρα σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας. Όλα τα παιδιά θα έχουν ένα σχολικό γεύμα δωρεάν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Πάμε όμως σε μια πολύ σημαντική ρύθμιση, γιατί είμαστε στο επίκεντρο της προσφυγικής κρίσης που δημιουργεί πάρα πολλά θέματα, διχάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα έχει βρεθεί από την πρώτη στιγμή στην πρώτη γραμμή και με αξιοπρέπεια, θα έλεγα, και έχει σηκώσει τη σημαία της αλληλεγγύης σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και υπό την οικονομική κρίση που βρίσκεται η χώρα. Έρχεται μια ρύθμιση για τα συνόδευτα προσφυγόπουλα. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο και αυτά τα παιδιά είναι απροστάτευτα και πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Τι ακριβώς θα κάνετε, κυρία Φωτίου? Εμείς αντιμετωπίζουμε και τα ξένα παιδιά, την πιο ευάλωτη κατηγορία τους, αυτά τα παιδιά του πολέμου που λέμε εμείς, που σώθηκαν από τη βία, από τον πόλεμο, από την ανέχεια, από την πείνα και έρχονται ασυνόδευτα στη χώρα μας, είναι ανήλικα, δεν έχουν κανέναν μαζί τους. Αυτά τα παιδιά είναι η πιο ευάλωτη ομάδα και αυτά είναι η μέρημνά μας μαζί με τα δικά μας παιδιά, γιατί σας είπα και για τα παιδιά των οικογενειών, πόσο θέλουμε να τα υποστηρίξουμε, αλλά και τα παιδιά που είναι μόνα τους. Πώς θα γίνει αυτή η προστασία, πώς θα προστατεύσετε αυτά τα παιδιά? Αυτή η προστασία έχει τρία σκέλη, κύριε Παναγιωτόπουλε. Το πρώτο είναι να διασφαλίσουμε ότι όλες οι διεθνείς συνθήκες, αλλά και όλες οι δικές μας, ο αστικός κώδικας και οι δικές μας, το δικό μας δικαιακό σύστημα, το οποίο μιλάει για το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Αυτό θα διασφαλίζεται σε όλες τις πράξεις μας. Πώς θα εξασφαλιστεί το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού? Κάνουμε δύο καινοτόμα πράγματα. Το πρώτο, εισάγουμε τον θεσμό του επιτρόπου, του μόνιμου επιτρόπου παιδιού. Σήμερα, τι υπήρχε? Υπήρχε μέχρι σήμερα ο προσωρινός επίτροπος, δηλαδή μπαίνει το παιδί στη χώρα, πρέπει να ταυτοποιηθεί ποιος είναι, δηλώνει το παιδί, είμαι αυτός. Δεύτερον, και να δηλώνει την ηλικία του. Η ηλικία διακριβώνεται μετά με ένα σύνολο εξετάσεων. Επομένως, θα φτιάχνετε ένα μητρό, έτσι, θα φτιάχνετε ένα μητρό. Πρώτον, λοιπόν, αφού διασφαλιστεί η ανηλικότητά του και η ταυτότητά του, αμέσως το παιδί δηλώνεται σε ένα ηλεκτρονικό μητρό. Δηλαδή, έχει ένα φάκελο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή που μπαίνει μέσα στη χώρα μας. Ποιος το κρατάει το μητρό? Το ΕΚΑ, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που μέχρι σήμερα έχει μητρό των παιδιών. Στον παιδιών. Άρα υπομητρό εκεί είναι αυτό. Ο επίτροπος θα παρακολουθεί το παιδί, δηλαδή. Τώρα, πέρα από το ηλεκτρονικό, το ότι θα υπάρχουν τα στοιχεία μέχρι του. Μέχρι σήμερα τι γινότανε? Ποιος ήταν ο προσωρινός επίτροπος? Ήταν ο εισαγγελέας ανηλίκων. Δεν έχουμε τόσους χιλιάδες εισαγγελείς ανηλίκων για να έχει το παιδί το δικό του επίτροπο. Άρα αμέσως μετά, ανάλογα με το που θα πήγαινε το παιδί, η οργάνωση, η όποια οργάνωση, είτε δημόσια, είτε ιδιωτικού δικαίου, όπως ΜΚΟ κτλ., που είχαν τη φύλαξη των παιδιών εκεί που το στέλναμε, αυτή ήταν και η επίτροπή του. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό, γιατί το παιδί μπορεί να είναι δυσαρεστημένο από εκεί που ζει. Mm-hmm. Και άρα πρέπει να έχει έναν επίτροπο που δεν είναι αυτή που είναι υπεύθυνη της οργάνωσης εκεί στην οποία μένει. Οπότε το παρακολουθεί ο επίτροπος, έτσι. Επομένως, ιδρύουμε το δεύτερο μητρό που είναι η μόνιμη επίτροπη. Η μόνιμη επίτροπη θα κάνει προκήρυξη στο ΕΚΑ, θα έχουν συγκεκριμένα προσόντα και θα μοριοδοτηθούν και μετά θα περάσουν εξτάσεις, μαθήματα. Θα είναι με αμοιβή αυτή η θέση? Ορίστε. Οι επίτροποι θα αμείβονται, θα... Βεβαίως. Άρα, για κάθε παιδί θα αμείβεται και θα έχει και ένα ανώτατο όριο παιδιών.
είναι προϋπόθεση ότι ο επίτροπος μένει κοντά εκεί που το παιδί πηγαίνει για να μείνει. Άρα θα υπάρχει μια παρακολούθηση. Και θα το παρακολουθεί κάθε εβδομάδα. Πρέπει να κάνει ηλεκτρονική έκθεση όπου λέει την κατάσταση του παιδιού, αν είναι ευχαριστημένο, αν έχει κάνει τις εξετάσεις του, αν πηγαίνει σχολείο ή δεν πηγαίνει, αν μαθαίνει κάποιες δεξιότητες ή όχι. Πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι. Βήμα, και το βήμα, τρίτο λοιπόν Μητρώο, mm-hmm. που γίνεται για πρώτη φορά, είναι οι θέσεις στις διάφορες δομές όπου θα βάλουμε τα παιδιά. Mm-hmm. Άρα. Θα αυξηθούν αυτές οι δομές. Ακριβώς. Mm. Λοιπόν, έχω να σας πω και αυτή την είδηση σήμερα. Έχουμε λοιπόν δομές πιστοποιημένες σε όλη την Ελλάδα. Άρα ο επίτροπος πρέπει να μένει κοντά στη δομή. Δεν μπορεί να είναι στην Αθήνα ή στη Λέσβο και να είναι επίτροπος ενός παιδιού που είναι σε δομή στις Σέρρες ή στην Πελοπόννησο. Δεν γίνονται αυτά. Άρα γι' αυτό φτιάνουμε το Μητρώο Επιτρόπων, mm-hmm. που είναι σε όλη την περιφέρεια. Σε όλες τις περιφέρειες οι επίτροποι και βεβαίως το Μητρώο των Δομών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάθε δομή κάθε μέρα δηλώνει τη διαθεσιμότητά της. Δηλαδή έχω μια θέση κοινή. Γιατί εντωμεταξύ το παιδί που είχα εκεί είτε έφυγε είτε επανενώθηκε είτε, με την οικογένειά του, είτε ενηλικιώθηκε. Mm-hmm. Ενηλικιώθηκε. Άρα, κάθε μέρα. Άρα, θα υπάρχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα, ένας χάρτης που θα ξέρεις που υπάρχουν οι κοινές θέσεις και αμέσως θα καλύπτονται αυτές οι θέσεις. Αυτό είναι που κάνουμε. Μάλιστα. Το κάναμε με πολλή φροντίδα, με διεθνείς οργανώσεις και καλώ όλα τα κόμματα, χωρίς μικροπολιτικές. Είναι ένα εξαιρετικό σύστημα που τι δείχνει σήμερα. Που η Ευρώπη διχάζεται δυστυχώς πάνω στο προσφυγικό σε δύο στρατόπεδα. Στο πιο ευάλωτο κομμάτι. Η Ελλάδα πάλι δείχνει την ανθρωπιά της, δείχνει το δικαιακό της σύστημα, δείχνει ότι πρωτοπορεί και μάλιστα. πρέπει για την πιο ευάλωτη ομάδα για τα παιδιά, όλο το κοινοβούλιο, χωρίς μικροπολιτικές, να στηρίξει αυτές τις ρυθμίσεις. Δεν αξίζει τώρα εδώ μάλιστα. να λέμε δεν κάνατε την τάδε λεπτομέρεια και τι εννοείται εκεί. Έχουμε απαντήσει, κάναμε νομοτεχνικές βελτιώσεις σε όλες τις επιτροπές. Ήρθαν όλοι οι φορείς, είναι υπέρ του συστήματός μας όλοι οι φορείς. Ο Συνήγορος του Παιδιού, η Ήπατη Αρμοστία, διεθνείς οργανώσεις με τις οποίες δουλέψαμε όλο αυτόν τον καιρό. Καλό λοιπόν όλα τα κόμματα να δείξουν την ανθρωπιά τους. Στοιχιζόμαστε. Όχι με την Ευρώπη του μίσους, όχι με την Ευρώπη των φρουρίων, όχι με την Ευρώπη των κλειστών συνόρων, γιατί αυτή μάλιστα. μας οδηγεί στο φασισμό και στη διάλυση της Ευρώπης. Όσοι λοιπόν λέγανε ότι μένουν Ευρώπη, ας ψηφίσουν τώρα λοιπόν. Το νομοσχέδιο και ας αποδείξουν ότι μένουν Ευρώπη όλοι. Κυρία Φωτίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, φεύγουμε, αλλάζουμε θέμα καλά. Μετά τα σημαντικά που μας είπε η κυρία.